Λοιπόν, εχθές στη συνέλευση είπαμε ένα πράγμα. Το θυμάστε νομίζω όλοι. Λοιπόν, είπαμε ότι πρώτον, από το λιμάνι του Πειραιά, στρατιωτικός εξοπλισμός, όπλα, σφαίρες, για να πηγαίνουν να σκοτώνουν γυναικόπαιδα στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε και να βάψουμε τα χέρια μας με αίμα αυτών ανθρώπων. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι το γεγονός πως σε καμία περίπτωση δεν θα πάρουμε μέρος στο να γίνει το ίδιο το λιμάνι του Πειραιά στόχος Αθηνών, όπως έχει δηλωθεί από την αντίθετη πλευρά, από ανθρώπους οι οποίοι, από χώρες οι οποίες έχουν πει ότι τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας, όπως δηλαδή τα αεροδρόμια και το ίδιο το λιμάνι του Πειραιά, είναι στόχος Αθηνών. Και το τρίτο, συνάδελφοι, επειδή υποτίθεται ότι είμαστε σε μια περίοδο που συζητάμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ξεκαθαρίζει ένα πράγμα σήμερα. Απόλυτα. Ότι βρίσκουνε λεφτά 500 χιλιάρικα την ημέρα η ελληνική κυβέρνηση από τα λεφτά τα δικά μας, από τη φορολογία μας, μιλάμε για 15 εκατομμύρια το μήνα, 180 εκατομμύρια το χρόνο, για να είναι η φρεγάτα Ήδρα, η φρεγάτα Ψαρά και να προστατεύουν τους πετρελαιάδες και να ζεσταίνουν τις πλάτες του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που έχει σκοτώσει πάνω από 40.000 αμάχους. Πάνω από 40.000 αμάχους. Υπάρχουν βίντεο που τα σκυλιά τρώνε τους ανθρώπους νεκρούς. Πάνω από 20.000 γυναίκες και παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και θέλουν να κάνουν το λιμάνι του Πειραιά να περνάνε από εδώ πέρα μέσα η δολοφονική τους μηχανή. Λοιπόν, εχθές κάναμε μια κουβέντα ότι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Σήμερα το κάνουμε πράξη. Και το λέμε γιατί πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί πολλοί από εδώ έχουν οικογένειες, αλλά και αυτοί που δεν έχουν, δεν έχουν κανένα άτομο να γίνουμε κι εμάς, ούτε να βάλουμε τα χέρια μας με αίμα. Δεν πρόκειται, το λέμε. Προς την κυβέρνηση, προς την κόσμο, την τυπών, τους εργολάβους, όποιον θέλει ευθύνη γι' αυτό, τελωνίο, μεταφορείς, δεν ξέρω ποιος το διάλογο, Έλληνες εποπιστές, ότι την επόμενη φορά θα τα ξυλώσουμε όλα εδώ πέρα. Σήμερα είναι μια προειδοποίηση. Και όταν λέμε θα τα ξυλώσουμε όλα, εννοούμε ότι τα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, ό,τι και να περιέχουν, θα επιπλέουν μέσα στο αρωνικό. Υπάρχει κάποιος από εδώ πέρα, ο οποίος είναι σύμφωνος με αυτόν τον σφαγιασμό? Φαντάζομαι κανένας, ούτε ελληνικός λαός, έχει κάποιο κέρδος ή κάποιο όφελος. Στόχος γινόμαστε και μας βάζουν να συμμετέχουμε που, λες και αυτοί μπορούν να αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς, στο να σκοτώνονται κάθε μέρα γυναικόπαιδα. Από τα 36 νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν στο χώρο της Παλαιστίνης, έχουν μείνει 34. Βομβαρδίζουν σχολιά και καταπληκτισμούς προσφύγων. Αυτό έχουν καταστρέψει. Έχουν καταστραφεί, συγγνώμη συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ πέρα λοιπόν δεν θα αφήσουμε να ξαναπεράσει τίποτα. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και κάνουμε πράγμα στην πράξη. Ένα πράγμα, το σύνταγμα που λέει ότι μόνο οι λαοί σώζουν τους λαούς. Καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους μακελάριους, δολοφόνους.